αύριο και μεθαύριο έχουμε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ένα διήμερο συνέδριο για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα. Με πολύ πλούσιες θεματικές, ανοιχτό στον κόσμο, πλευρές χρεοκοπίας, η ελληνική οικονομία, κερδισμένη, χαμένη και προοπτικές, η μία συνεδρία, η άλλη συνεδρία, το νέο πολιτικό καθεστώς και το ξεγύμνωμα της δημοκρατίας. Τρίτη συνεδρία, ζητήματα συλλογικής και πολιτιστικής συνείδησης ελληνικής κοινωνίας. Να που χωράει ο Παπαθανασίου, που τον ξέχασαν όλοι. Πριν 2 χρόνια, βγαίνανε τα συλληπιτήρια, ξέρουμε από τέτοια. Τέταρτη συνεδρία, το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία και την εκπαίδευση, από τη διάλυση στη διατεταγμένη υπηρεσία. Πέμπτη συνεδρία, προς νέες μορφές αποικιοποίησης, ενέργεια, περιβάλλον και ψηφιακή δεκαετία. Την Κυριακή 6η συνεδρία, οι άμεσες αθηνικές επιλές και το γκριζάρισμα του ελληνισμού. Η 7η συνεδρία, εθνική στρατηγική και υποκείμενο, προϋποθέσεις για μια διαφορετική πορεία. Δηλαδή ένα διήμερο επιστημονικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, τεχνολογικό. Επειδή ακούω πολλούς να λένε πολλές φορές, δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει συζήτηση. Να, ειδού οι συζητήσεις που λέτε κάποιοι πώς. Δεν χρειάζεται ούτε εξειδικευμένος να είσαι. Μπες και πες, εγώ διαφωνώ με ό,τι ακούω και πες την άποψή σου. Αυτό είναι το κέρδος. Και μου κάνει εντύπωση το πώς σε εισαγάγουν σε αυτό το συνέδριο. Θέλω να ακούσετε προλογικά τι γράφουν στην πρόσκληση. Και όταν όλοι προτρέπουν να προσαρμοστούμε ως κοινωνία στη νέα κανονικότητα, να αποδεχτούμε μια ζωή χωρίς αξιοπρέπεια σε μια όλο και λιγότερη Ελλάδα, επιμένουμε πως είναι εφικτό να οικοδομηθούν εναλλακτικές μέσα από την ενεργοποίηση των πολλών απλών ανθρώπων. Αυτό είναι το κάλεσμα για το διήμερο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα. Και η ψυχή αυτής της ιστορίας, παρότι δεν του αρέσει, είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Καλημέρα κύριε Ρινάλντι. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία παραμονή του συνεδρίου να πούμε 2 λόγια και για το συνέδριο αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Και θέλω να πω ότι για να γίνει το συνέδριο έχει δουλέψει πολλής κόσμος. Δεν είναι έργο ενός ανθρώπου μονάχα. Ναι. Και καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες όποιος έμπαινε στο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, και θα μας πείτε πώς θα το παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται, έβλεπε προαναγγελίες από τους ομιλητές με το ίδιο εξαιρετικό ενδιαφέρον ανεξάρτητα το συνέδριο. Δηλαδή τοποθετήσεις για θέματα υγείας, θέματα τεχνολογίας, θέματα περιβάλλοντος, διαφωνίες, άλλες οπτικές. Ένας πλούσιος γόνιμος διάλογος non-stop, θα πω ελληνικά. Χωρίς σταματημό δηλαδή. Έτσι είναι, και θέλω να πω ότι στους προηγούμενους μήνες έγινε μια δουλειά χτισήματος αυτού του συνεδρίου, που δεν είναι απλά ένα διήμερο συνέδριο και τελειώσαμε. Δεν είναι ένα συνέδριο ενός επαγγελματικού χώρου ή ένα συνέδριο ενός κομματικού χώρου. Είναι ένα πιο περίεργο υβριδικό συνέδριο, το οποίο χτίζεται με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου, είτε επιστημόνων, είτε ειδικών, είτε απλών ανθρώπων, είτε ακτιβιστών, είτε ανθρώπων που ενδιαφέρονται. Και έτσι ξεκινήσαμε φτιάχνοντας ένα site, το οποίο είναι ανοιχτό site και είναι το υπαρξιακοελλάδα.gr. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναπούμε μετά αυτό για να το... υπαρξιακοελλάδα.gr, με λατινική δηλαδή γραφή, για να καταλάβουμε όλοι. Και ξεκινάμε με το υπαρξιακό, γράφεται με Y, δηλαδή με το Y, το Y, δηλαδή δεν γράφεται με το Y, ας πούμε, το λατινικό. Και θέλω να πω ότι μέσα από το site δίνει τη δυνατότητα της εγγραφής όποιων ανθρώπων ενδιαφέρονται και αγωνιούν για αυτό το θέμα, το ίδιο θέμα, δηλαδή το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, να μπορούν να το παρακολουθήσουν. Θα τους σταλεί ένα link για να μπορούν να δούνε όλες τις εργασίες, αλλά και να παρέμβουν άμα θέλουν, είτε διατυπώνοντας ερωτήματα στο chat, είτε παίρνοντας και το λόγο. Θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, βέβαια σε περιορισμένους χρόνους συζήτησης, γιατί
είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα. Και θέλω να πω ότι ήδη φτιάξαμε μια μεγάλη ευρεία επιτροπή στήριξης όπου συμμετέχουν εξαιρετικά ενδιαφέροντες άνθρωποι από όλους τους χώρους και από όλους τους κλάδους και τομείς των διαφόρων θεμάτων τα οποία θα συζητήσουμε στο συνέδριο. Και έχουμε 37 ανακοινώσεις, 7 συνεδρίες όπως τα είπατε, και το εντυπωσιακό που θέλω να το πω είναι η ανταπόκριση που υπάρχει στον κόσμο και έχουμε ήδη γραφές από 20 πόλεις του εξωτερικού. Αχα. Σε διάφορα μέρη, από Γερμανία, από Νέα Υόρκη, από Νορβηγία, από Ιταλία, από Καναδά, από πολλές πλευρές και από Κύπρο το αναφέρω, γιατί έχει μεγάλη σημασία ότι θα πάρουν μέρος στο συνέδριο και το θέμα της Κύπρου είναι σημαντικό, δεν κοίται μακριά η Κύπρος. Και μετά από την Ελλάδα έχω ένα κατάλογο εδώ πέρα, να μην το διαβάσω όλο, από 65 διαφορετικές πόλεις που έχουν γραφτεί άνθρωποι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά, όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν στην Αθήνα, το συνέδριο αυτό. Και βεβαίως προκύπτει και μια συνέχεια όλο αυτό, γιατί είναι ένα εγχείρημα όλο αυτό το συνέδριο, γιατί τώρα θέλουμε να θέσουμε το πρώτο πιο βασικό θέμα που λέμε ότι είναι η επίγνωση του προβλήματος και η συμβολή στην επίλυσή του. Δεν είναι ότι έχουμε όλες τις λύσεις έτοιμες, δεν υπάρχει μια λύση έτοιμη για το πρόβλημα που έχουμε, γιατί είναι πολύ παραγωγικό και πρέπει κανείς να το δει στην ολότητά του και να βρει τρόπους και να βρει και μέθοδες και να βρει και να εφευρέσει και δρόμους και μονοπάτια για να μπορέσει να απαντηθεί. Και βεβαίως να συσπηρωθεί ένα δυναμικό που υπάρχει, αγωνιά για την πορεία της χώρας και την πορεία του τόπου, και να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα άλλο εμείς. Ένα εμείς το οποίο να μπορεί η φωνή του να ακούγεται, να μπορεί να έχει ένα δικό, να έχει μια αυτονομία από αυτό το παρικμασμένο πολιτικό σύστημα που έχουμε στη χώρα, να θέσει τα κεντρικά θέματα στα οποία είμαστε μπλεγμένοι αυτή την περίοδο, από το δημογραφικό, από την ανάγκη επανεκκίνησης μιας οικονομίας, από την ανάγκη να ξανακτιστούν οι υποδομές που τις έχουν διαλύσει μέσα στα 14 χρόνια των μνημονίων, από το να ζουν οι άνθρωποι με μια αξιοπρέπεια μέσα στη χώρα τους και βεβαίως από όλες τις απειλές που μας περικυκλώνουν. Μιλήσατε εσείς και μου άρεσε η έκφραση συντονίστηκαν οι αμέλειες για τα θέματα στα Τέμπη, και αυτό το συντονίστηκαν μου άρεσε γιατί βάζει μία αυτή του με ποιο τρόπο λειτουργούν διάφορα κομμάτια του συστήματος απέναντι σε προβλήματα που προκύπτουν και μπροστά σε ένα ξεγύμνωμα που υπάρχει, γιατί το μπάζωμα και η συγκάλυψη ήταν τεραστίων διαστάσεων εκεί. Αλλά υπάρχει και άλλος συντονισμός. Υπάρχει ένας συντονισμός με τύμπανα και βιολιά που την πακέτα την κρατάει σε αυτή τη συμφωνική η Τουρκία, και βλέπουμε το συντονισμό ανάμεσα σε Σκοπιανούς, ανάμεσα σε Αλβανούς, ανάμεσα σε Τουρκοκύπριους, οι οποίοι τώρα βρήκανε τη στιγμή και τον τρόπο να αρχίσουν να παίζουν τη δική τους μελωδία σε βάρος φυσικά της δικής μας υπόστασης. Και υπάρχουν και άλλοι συντονισμοί περίεργοι, δηλαδή αυτό με τα 250 κοντέινερ, πώς το λένε, απερχιωμένου υποτίθεται οπλισμού, υλικού, που βγαίνει ο κύριος Δένδιας εχθές και λέει εμείς πουλάμε τέτοιο υλικό, δεν μας χρειάζεται, πού το πουλάμε, στους Αμερικάνους. Λες και οι Αμερικάνοι χρειάζονται πεπαλαιωμένο υλικό από την Ελλάδα, και το πουλάμε λέει στην Αμερική και στη Τσεχία, και οι Αμερικάνοι αναλαμβάνουν με τρένα να το πάνε Ρουμανία, και από εκεί δεν ξέρουμε που πάνε. Καλά, εντάξει, τώρα το να σκεφτεί ο Έλληνας, ο απλός πολίτης, ότι στέλνουμε πυρομαχικά στους Αμερικανούς να τους κάνουν αναγόμωση γιατί δεν βγαίνουνε, είναι τρελό. Εντάξει. Ακριβώς, όλα αυτά πάνε Ουκρανία. Και έχουμε, πώς το λένε, δεσμεύσεις για αυτά τα πράγματα, και όπως έχουμε και δεσμεύσεις να μιλάμε μόνο για την εθνική κυριαρχία, αλλά όπως την ορίζουν τυπικά, δηλαδή 6 μίλια. Μάλιστα. Δηλαδή 6 μίλια είναι στο Αιγαίο, και άρα όταν όλα τα άλλα τα συζητάμε. Μάλιστα. Προσέξτε, όταν η τουρκική ομάδα Φιντάν, Καλίν και Ερντογάν λένε είναι κόκκινη γραμμή για μας το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, σημαίνει ότι το Αιγαίο πια δεν σας ανήκει και δεν μπορεί να κάνετε τίποτα πέρα από τα 6 μίλια
χωρίς να ρωτηθούμε και χωρίς να συγκατανέψουμε ή να είμαστε και εμείς μέσα στα deals που θα γίνουν εκεί στην περιοχή. Επομένως δεν υπάρχει κυριαρχία, δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα και υπάρχουν, πώς το λένε, κάποιες δηλώσεις που γίνονται για να κατευνάσουν λίγο το κλίμα, γιατί πέρα από τη Eurovision έχουμε και τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, θέλω λίγο, θα τα δούμε αυτά, θέλω λίγο να σταθώ στο συνέδριο, κύριε Ριναλντί. Μου γράφει εδώ ο εξαιρετικός φίλος μου ο Νίκος, που το τελευταίο 1,5 χρόνο ζει στο Ηράκλειο. Μου λέει, είναι εξαιρετικό, έχω εγγραφεί και έχω ήδη εντυπωσιαστεί από τις προ-ανακοινώσεις. Θέλω να το πω, εγώ τυχαία λόγω της επαγγελματικής διαστροφής έπεσα πάνω σε μια εξαιρετική τοποθέτηση ενός μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη, του Δήμου Αυδελιώδη. Και εντυπωσιάστηκα από το σκεπτικό που ανέπτυξε. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο, μια συνέντευξή του στα πλαίσια του συνεδρίου, γιατί κάναμε κάποιες εκπομπές όλους αυτούς τους μήνες. Έχουμε κάνει 7 εκπομπές και μερικές συνεντεύξεις. Τελευταία συνέντευξη που ανεβάσαμε στο διαδίκτυο και μπορεί να τη δει ο κόσμος είναι με το Δήμο Αυδελιώδη. Κρατάει 20 λεπτά, αλλά είναι εξαιρετικός. Λέει ουσιαστικά πράγματα. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Και επειδή πολύ σήμερα. Ουσιαστικά πράγματα. Εγώ, ας πούμε, συγκινήθηκα και ανατρίχιας ακούγοντάς το και πήρα και κουράγιο και θάρρος από το τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται όλη την ελληνική ιστορία, αλλά και μιλάει και για το θέμα του ενθουσιασμού, μιλάει για το θέμα του βλέμματος που πρέπει να έχουμε σήμερα. Είναι ένας βαθύς γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά και της ανάγκης του πολιτισμού που έχουμε, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πολιτιστικό ζήτημα, γιατί ζούμε μια εθνική και κοινωνική αλωτρίωση. Και ένα πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δηλώσουμε ότι δεν θα μετάσχουμε εμείς υποκειμενικά σε αυτή την εθνική και κοινωνική αλωτρίωση. Θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε. Όταν λέμε αλωτρίωση, είμαστε και εμείς μέσα σε αυτήν, επηρεαζόμαστε και εμείς από αυτήν, αλλά είναι άλλο θέμα το υποκειμενικό να ορίσεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να αγωνιστώ για να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα, και είναι διαφορετικό κάποιος ο οποίος λέει ότι ό,τι και να γίνει αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και καθόμαστε έτσι όπως μας το σερβίρουν το πράγμα. Επομένως, και λέω, ο Δήμος Αυδελιώδης είναι εξαιρετικός, δηλαδή ανεξάρτητα τι θα κάνουν οι ακροατές, αν θα παρακολουθήσουν το συνέδριο ή αυτό, αν δούνε στο διαδίκτυο αυτή τη συνέντευξη, πραγματικά θα νιώσουν διαφορετικά. Συμφωνώ, και για μένα ήταν μια αναπάντηχη έκπληξη ακούγοντας έναν, επαναλαμβάνω, μεγάλο Έλληνα δημιουργό. Και κοιτάξτε, τώρα συζητάμε μέρα, αυτό έλεγα, γιατί αυτό που είπατε, η κατάπτωση είναι πλήρης. Σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από το μεγάλο αντίο ενός παγκόσμιου μουσικού, του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει. Η μνήμη πρέπει να πηγαίνει, πώς να το πω, στην άκρη. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή λέτε ότι το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στον 21ο αιώνα είναι πολυπαραγωγικό και οι θεματικές αυτό καταδεικνύουν. Δηλαδή, μιλάτε για τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά τα συνδέεται με την οικονομική κατάσταση αυτού του λαού και ταυτόχρονα στην πολιτιστική του κατάσταση και ταυτόχρονα τις μεταξύ του σχέσεις και επιπλέον την είσοδο των νέων τεχνολογιών. Βεβαίως, νομίζω ότι για να καταλάβουμε, πάντα στη χώρα μας υπήρχε ένα θέμα, να το πω έτσι, μιας εξάρτησης από άλλες δυνάμεις, από μεγάλες δυνάμεις και τα λοιπά. Αυτό το ξέρει ο κόσμος, το έχει νιώσει και νιώθει ότι δεν το κάνουν για φροντίδα της χώρας και να καλυτερεύσει η χώρα. Κάθε μεγάλη δύναμη κοιτάει στο δικό της το συμφέρον. Τώρα όμως έχουμε μπει σε μια εποχή όπου έχουμε και το θέμα το οικονομικό, το κοινωνικό, αλλά και ένα ψηφιακό περιβάλλον, τεχνολογικό περιβάλλον, που δημιουργεί νέες, να το πω έτσι, καταστάσεις και ποιότητες όσο αφορά το δημόσιο χώρο, όσο αφορά το πολίτη, όσο αφορά την οικονομία, όσο αφορά τη συμμετοχή, όσο αφορά συνολικά όλη τη ζωή. Γιατί όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με κάποιο τρόπο με τις νέες τεχνολογίες. Ακόμα και με τα κινητά που μιλάμε ή ακόμα και με τις διαδικτυακές επικοινωνίες και αυτά, και ακόμα και με τις εξαποστάσεως διαδικασίες εργασίας ή εκπαίδευσης, έχει τροποποιηθεί όλη η ζωή. Έχει τροποποιηθεί ο χρόνος, έχει τροποποιηθεί ο χώρος, έχει καταργηθεί το θέμα του πολίτη που συμμετέχει στα κοινά.
Και βεβαίως καταργούνται και οι έννοιες των κοινών. Τι θα ήταν τα κοινό, τι θα ήταν το δημόσιο, και μιλάω κυρίως για το δημόσιο χώρο, τη δημόσια περιουσία, αυτά που ανήκουν σε όλο τον κόσμο μιας ορισμένης επικράτειας και μιας ορισμένης αυτής. Αυτά αναλαμβάνονται όλα από ιδιώτες, οι οποίοι μετέχουν πολύ στο ψηφιακό μετασχηματισμό που συντελείται. Και υπάρχει μια ολόκληρη συνεδρίαση που πιάνει αυτές τις νέες μορφές, να το πω έτσι, απικιοποίησης που γίνονται, που αφορούν το περιβάλλον, τη φύση, τον κόσμο που δουλεύει στον αγροτικό χώρο, την ενέργεια, αλλά και βεβαίως και αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό που αφορά πάρα πολύ και τους νέους ανθρώπους. Γιατί έχουμε πολλούς και εξαιρετικούς νέους ανθρώπους. Γιατί άκουσα που λέγατε πριν για το θέμα της νεολαίας, ένας ακροατής σας έβαλε το θέμα, τι σκέφτονται οι νέοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που μπορούν και βρίσκουν κάποιες δουλειές σήμερα, αλλά είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι με τους οποίους δουλεύουν. Κάποια στιγμή θα υπάρξει ένας κορεσμός και σε αυτό το θέμα, αλλά αν μας ενδιέφερε η καινοτομία και η αξιοποίηση ενός επιστημονικού δυναμικού για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μια ορισμένη κατάσταση, θα έπρεπε να δούμε και να πλησιάσουμε και να έχουμε κάποια διαφορετική σχέση με αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μπορεί, πέρα από το ότι είναι βυθισμένος στην πραγματικότητα αυτή των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, μπορεί να αντιληφθεί αρκετά πράγματα, γιατί δουλεύει το μυαλό, άσχετα αν κάνουν και αυτοί μηχανικές κινήσεις, και καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια εταιρεία, ας πούμε, μεγάλη, ας το πούμε μια μεγάλη εταιρεία που μπορεί να είναι στη ταχυδιανομή, να χρειάζεται περίπου 1.200, οι οποίοι προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, φτιάχνουν τη διαφήμιση, φτιάχνουν πλατφόρμες, φτιάχνουν διάφορα, που δεν έχει, αυτή η εταιρεία δεν έχει γραφεία κανονικά, προσλαμβάνει όμως διαδικτυακά ανθρώπους που δουλεύουν είτε με διάφορες ομάδες που συγκροτούνται είτε και ατομικά από το σπίτι, και μετά χρειάζονται 5.500 courier, οι οποίοι δουλεύουν με μπλοκάκια ανασφάλιστοι ή πρέπει να βάλουν το δικό τους μηχανάκι αυτά και τα λοιπά, για να μπορούμε να παραγγείλουμε και να έχουμε ένα τρόφιμο ή κάποιο εμπόρευμα το οποίο θα μας έρθει στο σπίτι, και έτσι υπάρχει και ένας ολόκληρος τομέας του εμπορίου που γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά εδώ προσέξτε, 1.200 τέτοιοι άνθρωποι και μετά 5.500 άλλοι που τρέχουν μαύροι σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις κτλ. Είναι τελείως νέα πράγματα και νέες εργασιακές σχέσεις που έχουν να κάνουν ακριβώς και με αυτές τις νέες τεχνολογίες. Για να μην πω τα άλλα πράγματα που αφορούν τις διασυνδέσεις πανεπιστημίων με ιδρύματα περίεργα, με ιδρύματα του Ισραήλ και αυτά, γιατί τώρα αυτό που γίνεται στην Αμερική με το θέμα της Παλαιστίνης, οι φοιτητές που εξεγείρονται, αλλά είναι και μεγάλο μέρος των καθηγητών, θέτουν ένα θέμα, θέλουμε διαφάνεια τα προγράμματα που γίνονται και συνάπτουν τα πανεπιστήμια με Ισραηλινές εταιρείες και επιχειρήσεις, πού πάνε, πώς κατευθύνονται. Μα στο Χάρβαρντ ήδη η διοίκηση δέχτηκε να ανοίξει αυτή η συζήτηση με τους εκπροσώπους των φοιτητών και ξαναπήρε πίσω. Βέβαια, θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να βγουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια και πρέπει να ζητήσουμε πλήρη διαφάνεια του τι γίνεται και τι συμβαίνει δηλαδή. Γιατί αυτό που λέει ένας πρωθυπουργός, έχει δικαίωμα το Ισραήλ στην αυτοάμυνα, και εδώ πέρα έχουμε την πραγματοποίηση μιας γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης 7 μηνών που συνεχίζεται με κοινικό τρόπο, ξεδιάντροπο τρόπο, και ενώ έχουμε αυτό το πράγμα, την ίδια στιγμή ξέρουν καλά όλα τα λόμπι και όλες οι ελίτ και όλα τα και κάποια πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα ότι έχουν ταραβέρια με αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν ξεκόβεται η οικονομική και στρατιωτική πλευρά από τις νέες τεχνολογίες και από τις διάφορες συμμαχίες που έχουν στηθεί και που δεν δουλεύουν για το καλό της χώρας μας. Δηλαδή. Αυτό θέλω να... Κύριε Ρινάλντι, σας έχω ακούσει και έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και εδώ τηλεοπτικά. Δεν είστε τεχνοφοβικός μεν, αλλά έχετε σοβαρές επιφυλάξεις όσο δεν ξεκαθαρίζει ποιος και για λογαριασμό ποιου χρησιμοποιεί την τεχνολογία αιχμής. Οι αυταπάτες που υπάρχουν σε κάθε επιστημονικό επίτευγμα ότι αυτό είναι γενικά ουδέτερο καλό για την ανθρωπότητα, νομίζω το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, και μόνο η διαφήμιση του iPad Pro
την οποία η Apple είπε θα το ξαναδεί. Τα λέει όλα, το συμβολοποιεί το νέο κόσμο. Δείχνει, θα το επαναλάβω για όσους δεν τ' άκουσαν, δείχνει μία πρέσα να συνθλίβει χωρίς έλεος. Ένα πιάνο, ένα μετρονόμο, μια υδρόγειο, μια κιθάρα, μια πρωτομή, χρώματα, τετράδια, ένα pick-up, φωτογραφικές μηχανές, ακόμη και παιχνίδια, και ο μόνος που επιζεί είναι το νέο κινητό. Λέει απλά το ξαναδώ. Εντάξει, το μήνυμα πέρασε όμως. Το ξέρω, αυτό είναι, πώς το λένε, είναι ένας οδοστρωτήρας που περνάει μέσα από τάχα μια τεχνολογική πρόοδο, η οποία ούτε καν αυτοί που τη σχεδιάζουν δεν ελέγχουν ως προς το τι μπορεί ακριβώς να δημιουργήσει. Θέλω να τονίσω ότι πολλοί που εργάζονταν στις πιο προωθημένες επιχειρήσεις αυτών του τομείς και ήταν κορυφαία στελέχη, τρομάζουν από τα ίδια τα επιτεύγματα και το προσανατολισμό που έχουν δώσει όσοι διευθύνουν πραγματικά αυτές τις επιχειρήσεις και παρετούνται ή εκφράζουν τους φόβους τους και βγάζουν και στην επιφάνεια μια σειρά από στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε ή που σιγά σιγά γίνονται γνωστά. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οποιασδήποτε τεχνολογικές και παραγωγικές καινοτομίες να βελτιώσουν το τρόπο ζωής ή το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, να μειώσουν τις ώρες εργασίας, να μπορούσε να δουλεύει ο άνθρωπος μία εργασία και να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτά έχουν φύγει από κάθε συζήτηση και από κάθε, να το πω έτσι, προγραμματισμό. Το βασικό είναι, γίνεται ένας τρομακτικός πόλεμος και ανταγωνισμός ανάμεσα σε τεράστιους γίγαντες σε αυτούς τους τομείς, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία και ποιος θα λανσάρει ένα ολόκληρο, να το πω έτσι, το έλεγε παλιότερα ο Σουμπέτερ, ένα τσαμπί από νέα προϊόντα τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο 1/6 της παγκόσμιας, του παγκόσμιου πληθυσμού, γιατί δεν μπορούν να το καταναλώσουν όλοι. Βέβαια το κινητό έχει φτάσει παντού, δηλαδή ακόμα και στις πιο υποβαθμισμένες και, πώς το λένε, απομακρυσμένες περιοχές, ή ακόμα και μέσα στις φαβέλες ή μέσα στα γκέτο ή οπουδήποτε κινητά υπάρχουν. Και αυτό το τσαμπί νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων πιθανά να δώσει μία διέξοδο σε μία κρίση η οποία είναι πολύ βαθιά. Προσέξτε, μιλάμε για την Ευρώπη και η Ευρώπη λέει θα έχει μία αύξηση 0 και κάτι. Επίσημα το λένε. Αυτό το 0 και κάτι, όταν το άκουσα, λέω τι λένε αυτοί. Και λένε ότι και η Ελλάδα θα έχει ένα καλύτερο από την Ευρώπη, ένα 2 και κάτι, και αυτό το θεωρούν μεγάλη επιτυχία. Ενώ όλοι έχουν δεχτεί πως για να μιλάμε για μια λειτουργία, στο πούμε, και αυτού του καπιταλιστικού συστήματος, αυτού του συστήματος που έχουμε και κυριαρχεί παγκοσμίως, πρέπει να μιλάμε για μια ανάπτυξη του 3% κάθε χρόνο πάνω κάτω. Όταν λοιπόν δηλώνεται ότι θα έχουμε 0 και κάτι στην Ευρώπη και ο μεγάλος ασθενής είναι η Γερμανία, μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τη φυγή που γίνεται προς τη στρατιωτικοποίηση και προς τον πόλεμο και τα προγράμματα τα οποία έχουν εξαγγελθεί σχεδόν από όλες τις χώρες, και μόνο από το 22 έως το 23 όλες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές τους δαπάνες και τις επενδύσεις που κάνουν για στρατιωτικό υλικό γύρω στο 7-10%. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, ντυνόμαστε στο χακί σιγά σιγά, προετοιμάζοντας και τις κοινωνίες ότι εδώ θα υπάρξουν μεγάλα αρπάγματα πέρα από το τι λέγεται για τις νέες τεχνολογίες, πώς θα μας λύσουν τα προβλήματα με τις νέες τεχνολογίες. Άλλη μια πλατφόρμα, μπες σε αυτή την πλατφόρμα, μπες στην άλλη πλατφόρμα, μπες στην παράλληλη πλατφόρμα, και δημιουργείται μια κατάσταση που μοιάζει ότι τώρα είμαστε σε μια τελείως άλλη εποχή, όπου αυτά που ξέρατε έχουν τελειώσει και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να προσαρμοστείτε. Και μάλιστα να προσαρμοστείτε εντός σπιτιού, γιατί δεν χρειάζεται να βγεις έξω, θα είσαι από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Ή στην πόλη των 15 λεπτών. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ είμαι Γαλάτσι, άντε να πάω μέχρι τα Πατήσια στην Αθήνα μια βόλτα, και αν πάω στο κέντρο είναι μακριά, και τελείωσα.
Ο άλλος που είναι στο Περιστέρι θα πάει γύρω εκεί στο Περιστέρι και σε μια-δυο άλλες συνεργείες και τελείωσε, θα πάει και λίγο από το Κηφισό μέχρι κάπου αλλού και τελείωσε. Δηλαδή διαμερισματοποιούνται περιοχές οι οποίες είναι διαφορετικού οικονομικού και κοινωνικού επίπεδου. Εγκλωβίζεται ο κόσμος μέσα σε αυτά τα πράγματα, μέσα σε αυτούς τους χώρους και απλά απελευθερώνεται κάπως το κέντρο της πόλης για τον νέο τουρισμό ή τις διάφορες επιχειρήσεις που πρέπει να λειτουργήσουν στο επόμενο διάστημα. Αφού υποβαθμιστεί πρώτα το κέντρο για να μπορείς να αγοράσεις μπιρ παρά εσύ που έχεις και κατέχεις. Μάλιστα. Βέβαια. Και αφού διωχτεί και ένας κόσμος που ζούσε εκεί πέρα. Δηλαδή. Κύριε Ρινάλντι, κάνω μια μικρή παύση γιατί εδώ μου λέει η Μαρία από το Τωρίνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επαναλάβετε τη διεύθυνση του site και πώς θα μπορούμε, θα μας ταλεί κάτι μέσω αυτού. Καταρχάς το site είναι υπαρξιακό ελάντα.gr. Υπάρχει ένα link που λέει εγγραφή. Θα κάνει η ακροάτρια εγγραφή και μόλις κάνει εγγραφή, που είναι πολύ εύκολη διαδικασία, σήμερα κιόλας θα της έρθει ένα mail που θα γράφετε τα διάφορα link και Zoom, Google Zoom που θα έχουμε. Πρώτο, για να μπορεί να παρακολουθήσει όλο το συνέδριο και δεύτερο, αν θέλει να θέσει ερωτήματα ή και να πάρει το λόγο στη διάρκεια των συζητήσεων που θα γίνουν μετά από κάθε συνεδρία. Υπάρχει ένα μισάωρο που θα υπάρχει για ερωτήσεις και συζήτηση. Αχ, κύριε Ρινάλντι, πείτε μου πώς γίνεται. Ο παππούς και η γιαγιά κάποτε περίμενε τον ταχυδρόμο στο σπίτι και τώρα κατέχει με πιν και πακ και πουκ την κάρτα. Αυτά τα ξέρει. Άμα θα του πεις μπες σε ένα συνέδριο και δεν αφορά αυτό τη Μαρία, ζορίζεται. Να μάθουμε την τεχνολογία προς όφελός μας. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχουν τρία τηλέφωνα επικοινωνίας, θα τα δεις στο site. Μάλιστα. Παίρνει αυτή τη στιγμή τηλέφωνο και τις λένε συγκεκριμένες οδηγίες εκείνη τη στιγμή για ποιο τρόπο θα το κάνει. Ορίστε. Θέλω να πω ότι πολλά και τέτοια θέματα, γιατί και εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία, δεν είμαι, απευθύνομαι σε νέους να τα κάνουν και καμιά φορά με βοηθάει και η κόρη μου που είναι πιο ικανή σε αυτά. Καταλαβαίνω τον κόσμο και σε αυτή τη δυσκολία που έχει, αλλά αυτό που είπατε για το θέμα το τεχνοφοβ, ότι δεν είμαι τεχνοφοβικός, χρησιμοποιήσαμε τα site, χρησιμοποιήσαμε τις δυνατότητες αυτά. Κάποια προηγούμενη περίοδο δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αν δεν χρησιμοποιούσαμε έστω και με αυτό το τρόπο αυτά τα θέματα. Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν πέσει το ηλεκτρικό κάποια στιγμή. Εκεί πέρα δημιουργείται ένα άλλο blackout. Σωστή, σε όλα αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβουμε, έχετε δίκιο, τις ευαλωτότητες. Θέλω, θα μείνω λίγο γιατί βλέπω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από τον κόσμο και εμένα αυτό με ενθουσιάζει. Δεν έχει σημασία, θα το επαναλάβω, αν θα συμφωνήσω με τον ομιλητή Ρινάλντι, με τον ομιλητή Αυδελιώδη. Σημασία έχει να καταθέσω και τη διαφωνία μου. Αυτό ζητάει αυτό το συνέδριο, για να δημιουργηθεί με έναν τρόπο μια δημιουργική ζήμωση. Μου λέει εδώ κάποιος φίλος, κύριε Ρινάλντι, πιστεύετε ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί από μόνοι τους είναι ικανή συνθήκη για να απελευθερωθεί η χώρα από τα δεσμά ή απαιτείται και ένα νέο μέτωπο? Όπως πάλε ποτέ λέει εδώ ΕΑΜ, η βία είναι ή όχι κομμάτι της δημοκρατίας? Πονηρή ερώτηση. Κοιτάξτε κάτι, τα πράγματα προχωράνε μέσα από διάφορα, ας πω μια λέξη λίγο περίεργη, από διάφορα προτσές, από διάφορες διαδικασίες που δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τις συλλάβει και να τις διατάξει να συμβούν. Γίνονται διαφορετικά τα πράγματα δηλαδή. Και θέλω να πω ότι μια κοινωνική ενεργοποίηση και μια, πώς να το πω, μια κοινωνική διαθεσιμότητα έχει ανάγκη και από θεσμούς και από κινήματα και από αλλαγή συσχετισμών και άρα και από πολιτική που να είναι πολλαπλασιαστική δύναμη και δύναμη συσπήρωσης για να μπορούν να πραγματοποιηθούν κάποιες σημαντικές αλλαγές. Τώρα, αυτές οι σημαντικές αλλαγές για να φτάσουμε σε αυτές γίνεται μέσα από πολύ μεγάλα γεγονότα κάποιες φορές, γίνονται μέσα από υπόκοφα ρεύματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και μπορεί να μην τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι υπαρκτά, γίνονται μέσα από αιτήματα και από θέματα που ξεπετάγονται από την ίδια την πραγματικότητα. Πάρτε το θέμα των τεμπών,
νομίζαν ότι σε τρεις εβδομάδες θα έχει ξεπεραστεί. Το θέμα των τεμπών είναι ένα ενεργό και βαθύ ρήγμα και δείχνει ότι υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος απαιτεί πλέον δικαιοσύνη. Δηλαδή η κίνηση των γονέων και της κυρίας Χαριστιανού και άλλων γονέων που είναι μαζί της και κάνουν αυτή η προσπάθεια είναι μια σημαντική απόδειξη αυτού του πράγματος. Τώρα θα πάω πίσω δηλαδή λίγο στην άποψη του Αριστοτέλη για τα θέματα αυτά που προτιμούσε τη δημοκρατία παρόλο που έβλεπε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και στην ίδια τη δημοκρατία και στη λειτουργία της, γιατί από την άποψη των πολλών είναι πιθανό να προκύψει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από το να έχουμε απλά ένα ολιγαρχικό και κλειστό πολίτευμα. Εγώ πιστεύω ότι η συμμετοχή του κόσμου και η δημιουργικότητα του κόσμου και η συμμετοχή, όταν λέω για συμμετοχή και δημιουργικότητα και για δημοκρατική πολιτεία, δεν το βάζω απλά στο κοινοβούλιο ή στα κόμματα όπως τα γνωρίζαμε σήμερα. Τα βάζω μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο όπου αυτά θα μπορούν να ελέγχονται με κάποιο τρόπο, θα μπορούν να έχουν την προσφορά σαν βασικό, θα έχει καταργηθεί κάθε ακαταδίωκτο και μάλιστα ξαναπάω πάλι στον Αριστοτέλη πίσω, ότι πρέπει οι δημόσιοι λειτουργοί να κρίνονται και ακόμα και να δικάζονται πολύ αυστηρότερα από οποιονδήποτε άλλον που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, εξουσιοδότηση κτλ. Γιατί εκείνοι πρέπει να έχουν μια μεγαλύτερη ευθύνη και άρα δεν μπορούν να σφετερίζονται τη θέση στην οποία τους έχουμε εκλέξει, τους έχουμε διαλέξει για να παίζουν ένα ρόλο. Συνεπώς ακόμα και στο θέμα της πολιτείας, της δημοκρατίας, του τρόπου που είναι συγκροτημένη μια χώρα, των αξιών που διέπουν μια ορισμένη χώρα και τα λοιπά, μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαφορετική κατάσταση. Τώρα επειδή μπήκε το θέμα της δημοκρατίας και της βίας και αυτά και τα λοιπά, ζούμε σε μια κατάσταση όπου εξασκείται ένας καταναγκασμός και μια βία. Δεν μπορεί κάθε απεργία που εξαγγέλλεται να βγαίνει παράνομη και καταχρηστική. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο να συγκαλύπτει ή να διαφορεί για στοιχειώδη πράγματα δηλαδή τα οποία υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα σαν αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή το οποίο είναι ανάλγητο και είναι, πώς να το πω έτσι, πρωτοκολλητής κάποιων πραγμάτων που του παραγγέλνονται κάθε φορά. Επομένως αυτά θα βγουν και μέσα από μια κοινωνική, να το πω, αντιπαράθεση και μέσα από μια διαπάλη. Και όλη η ιστορία του ελληνισμού, πάρτε και ότι εγώ πήγα σε κάποιες μορφές που είχαμε φτάσει στις καλύτερες μορφές, ας πούμε, στην πόλη κράτος, υπήρχε και εκεί διαπάλη ολιγαρχικών και δημοκρατικών. Δεν ήταν τα πράγματα όλα δεδομένα και τελειολογικά, σωστά. Ναι, θέλω έχετε να πω, δίκιο. Δηλαδή, έχουμε... Και για τη βία έχετε δίκιο, κύριε Ρινάλντι. Εγώ έχω πει ότι, αν δεν το έχουμε αντιληφθεί, μεγαλύτερη βία από τη θεσμική ατροφία για να εμφυλιοχωρούν εκεί ο κάθε ένας και να πουλάει τρέλα με τον παρά του, ότι αφήστε τα θεσμικά, εγώ με τον παρά, εσείς δεν θα μιλάτε, εγώ θα σας σταλίνω, αλλά θα σταλίνω όπως θέλω εγώ, αλλά θα σταλίνω και δεν θα μιλάτε. Είναι όπως το λέτε, αλλά υπάρχει και κάτι πιο επικίνδυνο σήμερα. Μας οδηγούν σχεδιασμένα σε μικρούς εμφύλιους μέσα στην κοινωνία. Όλα αυτά για τις ταυτότητες, το φύλο, τις κουλτούρες, τα πράγματα κτλ. Δημιουργούν αντιπαλότητες, αλλά ακόμα και τα οπαδικά, θα ήθελα να πω, και άλλα θέματα. Προτιμούν να τρογόμαστε μεταξύ μας και να τσακωνόμαστε για διάφορα θέματα χωρίς να προτάσουμε στην ιεράρχηση των ζητημάτων τα πιο σημαντικά και τα πιο μείζωνα. Και αυτό... αυτός ο τρόπος διαχείρισης είναι σχεδιασμένος. Βάλ τους να τρώγονται μεταξύ τους, μετά θα παρεμβαίνουμε με έναν τρόπο όταν αυτό θα ξεπερνάει κάποια όρια, θα λέμε ότι χρειάζεται ασφάλεια και χρειάζεται μια κανονικότητα ή μια μεγαλύτερη αστυνόμευση και με αυτό το τρόπο νομίζουν ότι θα διαιωνίζουν τη διαχείριση μιας γύμνιας, έτσι όπως συμβαίνει τα τελευταία
ας πω, εγώ μιλάω περισσότερο με μια ιδιαίτερη έμφαση από τα μνημόνια και ύστερα, να γι' αυτό έχει παροξυνθεί. Και αυτό προσπαθεί να αποτραπεί ο κόσμος από το να δει πιο συνολικά το όλο πρόβλημα. Και αυτή η μικρή εμφύλη είναι επικίνδυνη, γιατί σε εποχές που έχουμε ένα γεωπολιτικό περίγυρο πολύ επικίνδυνο και είμαστε μπλεγμένοι σε δύο πολέμους και απειλούμαστε και από τη Τουρκία με συγκεκριμένο τρόπο και μας παραμυθιάζουν ότι η οικονομία πάει μια χαρά και πολύ καλά και ότι τα μνημόνια τέλειωσαν, ενώ τονίζω δεν έχουν τελειώσει, πρέπει να επιστρέφουμε στους δανειστές μέχρι το 59 όλες τις δόσεις και όλες τις ημερομίες που πρέπει να δώσουμε και να αποπληρώσουμε, και επίσης για 99 χρόνια έχουμε όχι απλά υποθηκεύσει, έχουμε παραδώσει τον εθνικό και οποιοδήποτε πλούτο της χώρας σε ένα ταμείο και σε ένα υπερταμείο και σε μια κατάσταση που δεν την ελέγχουμε. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι δημοκρατία. Και δεν το συζητάνε, όλοι προσποιούνται τη νέα κανονικότητα. Ναι, προς αξιοποίηση. Ενώ όλες οι μνημονιακές ρυθμίσεις και ό,τι ψηφίστηκε ισχύει και είμαστε κάτω από εποπτεία τρίμηνη και εξάμηνη από τους δανειστές με πολύ ασφυκτικό τρόπο. Δεν έχεις καθόλου οποιαδήποτε δυνατότητα και εργαλείο να χαράξεις μια οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Αυτό το καθεστώς είναι νέο ειδικό καθεστώς, περίπου απεικιοκρατικό, και πρέπει να αλλάξει. Και το ερώτημα είναι, και το βάζω σε όσους ας πούμε βάζουν ερωτήματα, πώς το λέει, είτε για δημοκρατία, είτε για βία, είτε για διάφορα τέτοια θέματα, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το καθεστώς, όταν μάλιστα το ορίζουν για άλλα 50, 60 ή και 100 χρόνια. Υπαρξιακό ελλάντα.gr. Θα κάνω διακοπή και θα επιστρέψω στον κύριο Ριναλντι, παρότι ξέρω ότι είναι παραμονή συνεδρίου και καίγεται. Θα τον κρατήσω, θα τον κάψω εδώ στον αέρα. Λοιπόν, υπαρξιακό με Y, ελλάντα.gr. Στο ηχητικό του κύριου Ριναλντι θα ανεβάσουμε και τη διεύθυνση κι εμείς. Θέλω όμως να τον κρατήσω, γιατί εδώ ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Σε ποια χώρα, με ποιο παραγωγικό μοντέλο, αν υπάρχει στρατηγική κατεύθυνση, αν μια χώρα έχει υπαρξιακό πρόβλημα στον 21ο αιώνα, μπορεί να συζητάμε περί κεντρώου, δεξιού, αριστερού? Δεν εννοώ να χαθούν οι διακριτές, αλλά αυτό είναι το μείζον. Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Εθνικά υπαρξιακό είναι μόνο οι απειλές Τουρκίας και οι τσαμπουκάδες της Αλβανίας και των βόρειων γειτόνων, ή είναι και το δημογραφικό? Και τι σημαίνει είναι το δημογραφικό, κύριε Ριναλντι? Απαυτωθούμε όλοι μαζί για να γεννάμε? Λύνεται έτσι, μπαμ. Κύριε Ριναλντι, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από αυτά που έτσι προσπάθησα λιγάκι να κάνω μια σύνοψη. Σήμερα, ναι, αν μιλάμε για υπαρξιακό θέμα, είναι προτεραιότητα να τσακωθεί ο κεντρός με τον αριστερό, ο αριστερός με το δεξιό? Όχι ότι δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν διακριτές. Υπάρχουν, και αυτές καθορίζονται και πάλι με τη τσέπη, τη θέση στην παραγωγή και πάει λέγοντας. Όμως, εάν η χώρα έχει υπαρξιακό, και πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Νίκος, γιατί υπαρξιακό δεν είναι το θέμα και για αυτούς που παραδίδουν σε υπερεθνικούς οργανισμούς ιδιωτικής υφής τα πάντα αυτής της χώρας και κάθε χώρας μετατρέποντάς τη σε χώρο? Βεβαίως. Απλά να πω προκαταβολικά ότι η λύση αυτού του προβλήματος ή η απαντήση σε κάθε πλευρά αυτού του προβλήματος δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα. Επομένως έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μια εύκολη κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να πούμε ότι ξέρετε κάτι, έτσι και βγει δεύτερο το δικό μας κόμμα, θα κάνουμε μια πρόταση για τη σύγκληση της κεντροαριστεράς ώστε να φτιάξουμε ένα αντίπαλο θέος προς το κύριο Μητσοτάκη ώστε στις επόμενες εκλογές κάτι, ίσως κάτι να συμβεί. Δεν μιλάμε για τέτοια θέματα, μιλάμε για πολύ πιο ουσιαστικά ζητήματα και για θέματα τα οποία απαιτούν την ενεργοποίηση πνευματικών, επιστημονικών, κοινωνικών δυνάμεων του τόπου και άρα και στρωμάτων κοινωνικών και ανθρώπων που ζουν από την εργασία
την εργασία του νου και την εργασία του χεριού στο τόπο αυτό και που έχουν αγωνία αυτός ο τόπος να συνεχίσει να υπάρχει, να μην μειωθεί και συρρυκνωθεί, να μην διαλυθεί, να μην υπάρξει ένας χυλός μέσα στην ελληνική κοινωνική και οικονομική ζωή, να μην υπάρχει μια ζωνοποίηση της χώρας ανά περιοχές και διαφορετικές καταστάσεις, να μπορεί να υπάρχει μια επικράτεια αλλά και μέσα σε αυτή να υπάρχουν δομές, να λειτουργεί παιδεία, υγεία, η δικαιοσύνη, αυτά με ένα διαφορετικό τρόπο. Μιλάμε για κάτι τέτοιο το οποίο απαιτεί περίπου μια αναγέννηση, ας το πούμε έτσι, όλου του τόπου και όλων των καταστάσεων. Θα πει κάποιος αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως, από εκεί ξεκινάμε. Ξεκινάμε πρώτα από την επίγνωση του προβλήματος και συνειδητοποίηση σε ποιο σημείο είμαστε. Δεν είμαστε σε ένα σημείο που καβάλα πάμε και έχουμε τις λύσεις και έχουμε μια ηγεσία, έχουμε ένα μέτωπο κοινωνικό και πολιτικό το οποίο μπορεί να βάλει σε εφαρμογή αυτά τα πράγματα. Και επομένως αυτός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε με το πρόβλημα αυτό, χρειάζεται να θέσουμε το ζήτημα ότι έχουμε ανάγκη από μια πολιτική και ιδεολογική πύκνωση που να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα, που είναι μικρή και μεσαία χώρα, να υπάρξει σε αυτή την περιοχή, να το πω έτσι, νοτιοανατολικής Μεσογείου και να μπορεί να υπάρξει με έναν τρόπο που να μην απειλείται η ίδια η υπόστασή της. Και δεν απειλείται η υπόστασή της μόνο από κάποιες εξωτερικές δυνάμεις, που συμβαίνει και αυτό, απειλείται και από την αποσάρθρωση την εσωτερική και από τις πολιτικές που εφαρμόζονται και από το πώς έχουμε παραδώσει μια σειρά από νευραλγικούς τομείς που θα έπρεπε να υπάρχουν στα χέρια ενός ενεργητικού κράτους, δεν λέω ισχυρού, ενεργητικού κράτους, το οποίο προασπίζεται την ίδια την ύπαρξή του, τις διεθνείς του σχέσεις, με βάση ένα συμφέρον, να το πω έτσι, το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε μέσα από μια μεγάλη εθνική και κοινωνική συμφωνία, να το πω έτσι, ότι πρέπει να ισχύουν αυτά τα 3, 4, 5 πράγματα που να ορίζουν τι πρέπει να είναι δημόσιο, τι μπορεί να είναι ιδιωτικό, ποια θα είναι η ποσόστο σε αυτά τα πράγματα, τι είδους οικονομία θα έχουμε, τι σχέσεις θέλουμε να έχουμε, ποιους τομείς της οικονομίας πρέπει να αναπτύξουμε. Δεν μπορεί να λέμε αυτό που λέγεται δηλαδή από όλο αυτό το, από όλες τις ελίτ, ότι βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Και μάλιστα αν δούμε και το Ανατολικό Αιγαίο, ποιος τουρισμός, δηλαδή ο τουρκικός τουρισμός που σιγά σιγά θα δορυφοριοποιήσει και θα εγκολπώσει όλες αυτές τις περιοχές μέσα σε μια πορεία 10-20 χρόνων από σήμερα. Δηλαδή είναι αρκετά σημαδεμένα αυτά τα χαρτιά και θα έπρεπε να βάλουμε και διαφορετικούς στόχους. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τη δυναμική αυτονομία του ελληνικού χώρου. Δηλαδή να σκεφτούμε όχι μια στιγμιαία εντοπισμένη ρήξη, όχι σε αυτό, φεύγουμε από εκεί, κάνουμε κάτι άλλο, αλλά μια κατάσταση που συνδυάζει και υπολογίζει τις πολλαπλές εξαρτήσεις που υπάρχουν με στοιχεία αυτονόμησης και με προσπάθεια κατάκτησης βαθμών κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας και εξασφάλισης και να έχει τη δυνατότητα να προασπίσει και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε. Θέλω να δίνω και μερικά παραδείγματα από τους ακροατές. Ο φίλος ο Αλέξης μου στέλνει τώρα από το Μόναχο. Ακούστε εδώ, για να καταλάβετε για ποια χώρα μιλάμε. Στο Μόναχο δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση για τα παιδιά και πριν μερικές μέρες πήγαν οι γονείς μου, λέει, στον πρόξενο, ο οποίος πρόξενος αρχικά φώναξε την αστυνομία. Μετά από πιέσεις τους δέχτηκε στο κτίριο, αλλά δεν τους έδωσε καμία απάντηση και είπε ότι είναι αναρμόδιος. Από τις πληροφορίες που έχουν οι γονείς, ο ιδιοκτήτης του κτίριου που είναι τα σχολεία έχει υπογράψει μάλλον, γιατί η κυβέρνηση κολλησεργούσε, ως συνήθως οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι πρέσβεις και ο πρόξενος φεύγουν το καλοκαίρι και όπως καταλαβαίνεις, μου λέει ο Αλέξης, τα παιδιά μένουν στον αέρα να δούμε τι θα γίνει με τη νέα σεζόν. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ναι, αυτό που συμβαίνει είναι όταν απευθυνθείς κάπου, σου λέει εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Απευθύνσου κάπου αλλού. Το κάπου αλλού μπορεί να είναι και σε ένα μηχάνημα, σε ένα ρομπότ με το οποίο στέλνεις ένα μήνυμα και σου λέει πάτα το 3 τώρα, το πλήκτρο 3. Μετά από το 3 πάτα το 7 και μετά αναμονή, ο χρόνος αναμονής θα είναι 43 λεπτά γιατί έχουμε πολλή κίνηση και όταν θα βγει κάποιος θα σου πει ναι, πρέπει όμως να πάρετε μια άλλη υπηρεσία. Όλοι αναρμόδιοι είναι.
Και αυτό το αναρμόδιο δηλαδή, σου λέει άλλο, οι προξενικές αρχές δεν είναι δικό μου θέμα, είναι κάποιο θέμα του Υπουργείου, δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι η εγκατάλειψη του απόδημου ελληνισμού, αλλά και η απουσία κάθε, πώς το λένε, ελληνικής πολιτικής στήριξης, της ελληνικής γλώσσας, στήριξης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος κτλ. Και αυτά είναι μέσα στα πλαίσια αυτής της αποσάρθρωσης προς έργα. Α, έχουμε, με συγχωρείτε κύριε Ρινάλντι, διαφωνώ. Έχουμε επιστολική ψήφο. Θα ψηφίσουν από την Παταγωνία, από τα Ιγκλού, από την Παππούα Νέα Γουιάννα. Και έχουμε και τις λίστες που τις στέλνουμε και τους δικούς μας ψηφοφόρους, δηλαδή μας δίνονται τις λίστες μέσα από το Υπουργείο, σκαρώνεται μια περίεργη, πώς το λένε, κλοπή στο δωμάτιο 304, που δεν ξέρω αν έγινε ή δεν έγινε, ασυγκαλυφθεί από πού φύγαν οι λίστες και τις πήρε η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου και άλλοι ευδίου, και μετά δεν έχουμε και κανέναν έλεγχο πώς θα μετρηθεί αυτή η επιστολική ψήφο μέσα από μια εταιρεία εκλογών, η οποία εδώ και μια εικοσαετία, δεν ξέρω πόσο καιρό, αναλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα και όλα τα θέματα της καταμέτρησης και αυτό και τα λοιπά. Και είναι θέματα και δεν έχουν ξεκαθαριστεί ούτε καν οι εκλογικοί κατάλογοι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω για το θέμα το εκπαιδευτικό, γιατί ναι. ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης, γιατί είναι ένα κεντρικό θέμα, ένας πυλώνας βασικός, ας πούμε. Σήμερα θα εξαγγείλουν ένα πρόγραμμα που λέγεται ψηφιακό σχολείο. Και φροντιστήριο, ειδικά, μάλιστα. Ναι, ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα σχολεία που υπήρχαν και λειτουργούσαν με 5-10 παιδάκια σε διάφορες περιοχές, στην ουσία θα καταργηθούν και αυτά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ερήμωση μιας σειράς περιοχών της χώρας ή ακόμα και το κλείσιμο τόσων δημοτικών σχολείων σε διάφορες περιοχές είναι κάτι που συνδέεται άμεσα και με το άλλο πρόβλημα που μου θέσατε, το δημογραφικό. Αν ενδιαφέρεσαι να υπάρξει μια διαφορετική πορεία και γύρω από το δημογραφικό, θα πρέπει να ενδιαφέρεσαι σοβαρά και με έμφαση για μια περιφερειακή ανάπτυξη και για κίνητρα, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, να μπορούν να φτιάξουν μια οικογένεια, να μπορούν να κάνουν παιδιά, να μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Γιατί αν δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ένα παιδί, 1,2 και πολύ μας είναι. Και θα φτάσουμε σε 50 χρόνια να είμαστε 8 εκατομμύρια ή να μειωθεί ο πληθυσμός. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να είναι από τα κεντρικότερα θέματα και να τίθεται, να το πω έτσι, και να υπάρχουν πολιτικές για την αντιμετώπιση του. Εδώ μας έχουν πει απλά ότι ξέρετε κάτι, αυτό μπορεί να το λύσουμε το μεταναστευτικό. Το έχουν πει έτσι. Και θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολιτική από τα Ιδρύματα Σόρος ή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αφού αυτοί οι λαοί που έχουμε μέσα εδώ πέρα τσινάνε και λίγο σε όλη αυτή την πορεία της παγκοσμιοποίησης που θέλουμε να επιβάλλουμε, θα αλλάξουμε το λαό, θα τους ανακατέψουμε, θα φέρουμε διάφορους. Από εδώ θα μιλάμε για μια πολυπολιτισμική κοινωνία και πιθανά και με αυτό, φέρνοντας και διάφορους μετανάστες, πρόσφυγες, δίνοντας υπηκότητες, αυτά κτλ, θα λύσουμε και το δημογραφικό. Το έχουν πει με το πιο ξεδιάτροπο τρόπο αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση, και δείχνει πώς οι ελίτ σκέφτονται να λύσουν σε εισαγωγικά διάφορα ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτή η εγκατάλειψη που υπάρχει της κοινωνίας, της παιδείας, της περιφέρειας, αυτά και τα λοιπά, είναι δείγματα αυτής της πορείας, να το πω έτσι, μιας επισφαλούς πορείας μιας χώρας που χάνει την υπόστασή της. Κύριε Ρινάλντι, σε αυτή τη χώρα, και μου έχει κάνει εντύπωση στις προσυνεδριακές υπαρξιακοελλάντα.gr, προσυνεδριακές, να το πω έτσι, διαδικασίες, μου άρεσε, δεν έχω δει επισταμένος, αλλά όπου έπεσα πάνω σε συνομιλίες, σε εκπομπές, μου άρεσε ότι υπήρχαν οπτικές διαφορετικές με διαφωνίες δημιουργικές. Δεν είδα ανθρώπους να λέει ο καθένας το πείμα του την αλήθεια του και τελειώσαμε. Άκουγα δηλαδή τον ένα συνομιλητή να λέει στο, α, εσύ το λες έτσι, εγώ έχω άλλη, αλλά για να δω αυτό που λες, ή σκότωσέ μου την ιδέα αυτή που έχω βάλει εγώ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εδώ δεν είναι μείζον θέμα. Η χώρα το είπατε, στρατηγικά. Τι παραγωγική βάση θέλει να έχει? Θέλει να έχει πρωτογενή τομέα? Θέλει να έχει δευτερογενή? Όταν λέμε καινοτομία, τι είναι? Ανοίγω μια startup, παίρνω τα λεφτά
και μετά από ένα χρόνο την κλείνω ή την πουλώ και τελειώσαμε. Επιβραβεύεται από αυτή την καινοτομία ο ελληνικός λαός, του μένει κάτι? Όχι. Άρα υπάρχει στρατηγική. Προσέξτε, ζούμε με την έλλειψη ενός σχεδίου εθνικής κυριαρχίας. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουμε χωρίς να υπάρχει μια στρατηγική. Τώρα μιλάω για αυτούς που μας κυβερνούν, αυτούς που έχουν την ευθύνη. Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να υποστηριχτεί μαζικά και πολιτικά η ανάγκη ύπαρξης ενός σχεδίου εθνικής κυριαρχίας, να υποστηριχτεί μαζικά και πολιτικά. Το μαζικά το τονίζω ιδιαίτερα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια σκέψη που λέγεται για να υποθεί, γιατί έχει μεγάλη σημασία, να το πω έτσι, ότι πώς το λέει, ποιος θα το σηκώσει αυτό το βάρος, ποιος θα μπορέσει να τα φέρει αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια ή να επιμείνει να γίνουν, ας πούμε. Εδώ κλείνουν τη Λάρκο. Τη Λάρκο, μια εταιρεία η οποία το νικέλιο και αυτά και τα πράγματα. Ενώ γίνεται πάρτι σε όλο τον πλανήτη για τις σπάνιες γαίες, ε? Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και όταν λέω το μαζικά, θέλω να πω και μια φράση του περίφημου δάσκαλου Γλινού, μεγάλου δάσκαλου Δημήτρη Γλινού, που έζησε σε μια μεγάλη εποχή, ότι ο λαός είναι ο πραγματικός φορέας και αποδέκτης και δημιουργός των αξιών της ζωής. Το μαζικά αφορά αυτό. Ο ίδιος ο λαός, αυτός θα είναι ο φορέας, δημιουργός αξιών της ζωής, και αξιών της ζωής στο τόπο αυτό είναι να υπάρχει πραγματική οικονομία, πραγματική δημοκρατία, να υπάρχει ένα σχέδιο εθνικής κυριαρχίας, να υπερασπιστούμε, πώς το λένε, το μέλλον το δικό μας, των παιδιών και των παιδιών των παιδιών μας, και όχι να ζήσουν να πληρώνουν τα δανεικά. Θα θυμόσαστε εσείς ότι πληρώναμε φόρο το μονοπόλιο στο αλάτι και τα σπίρτα και από τον πόλεμο του 1897. Και το φωτιστικό πετρέλαιο, μάλιστα. Μπράβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι τι φορτώνουμε στις νέες γενιές, δηλαδή με αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική πορεία. Αλλά θέλω να τονίσω από την αρχή ότι διαφορετική πορεία δεν έχουμε, τις λύσεις στα χέρια μας έτοιμες. Πρέπει να τις χτίσουμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανοιχτότητα, ο διάλογος και η συμμετοχή είναι κλειδί για να γίνουν μεγάλα εγχειρήματα που να έχουν αξιοπιστία. Σήμερα ο κόσμος δεν έχει καμία αξιοπιστία, και ίσως δικαιολογημένα, απέναντι σε αυτό που λέγεται πολιτική. Πολιτική είναι σαν να είναι ένα βρώμικο πράγμα που όσοι ασχολούνται με αυτό το κάνουν για ίδιο όφελος και τίποτα άλλο. Είτε στη κομματική ζωή. Τα έχει δει όλα ο κόσμος στα κόμματα. Άλλα να λένε, άλλα να κάνουν, να κάνουν κολοτούμπες, να γίνονται μαχαιρώματα εντός των κομμάτων, διασπάσεις επί διασπάσεων κτλ. Αυτή η αναξιοπιστία γύρω από το πολιτικό και κομματικό φαινόμενο πρέπει να απαντηθεί με το να κερδιθεί μια άλλου τύπου αξιοπιστία σε ένα μεγάλο εγχείρημα που έχει ανάγκη ο τόπος, που να είναι αποδέκτης και δημιουργών αξιών για αυτό το τόπο και για αυτό το λαό. Αυτό είναι αναγκαίο, είναι, να το πω έτσι, το πιο σημαντικό. Και εδώ έχουμε την πολυδιάσπαση και τον υποκειμενισμό. Ο καθένας θέλει να λέει την παρόλα του, αδιαφορώντας αν αυτό πείθει τον άλλον, αν τον ακούνε, αν έχει κάποια σημασία κτλ. Απλά τη λέει και νομίζει ότι κάτι κάνει ή κάποια θέση μπορεί να βρει. Ο διάλογος λοιπόν, ακόμα και με διαφορετικές απόψεις, πρέπει να προάγει σε μια διαφορετική κατάσταση, και είναι αναγκαίο στοιχείο μιας άλλης πορείας. Μου λέει εδώ πολλοί κόσμος, θα το επαναλάβω, υπαρξιακοελλάδα.gr. Παιδιά, θα το επαναλάβω. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε όμως. Το ακούτε, δεν είναι τόσο δύσκολο τέλος πάντων. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει, λέω εγώ. Θα το αναρτήσουμε κιόλας. Η επανάληψη μπορεί και να κουράζει. Θέλω όμως να λάβετε υπόψη ότι μου λένε εδώ πολλοί κόσμος, τι ωραία κουβέντα. Το ερώτημα είναι πόσο οι πολλοί την αντιλαμβανόμαστε αυτή την κουβέντα, ότι φεύγει από τα άμεσα, και πόσο έτοιμοι είμαστε, εξασκημένοι πια στην ευκολία δεκαετίες της χρήσης και κατανάλωσης. Είναι ωραίο ερώτημα αυτό, κύριε Ρινάλντι. Να μας λέτε φάτσα κάρτα ότι δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Ξέρετε τι σκέφτονται οι περισσότεροι. Δεν βαριέσαι, άστο για τους επόμενους.
Προσέξτε. Και έχει βάθος αυτό. Δεν το λένε, δεν βαριέσαι, γιατί είναι, πώς να το πω, εγώ να περνάω καλά. Δεν έχω τα περιθώρια. Πνίγομαι, δεν μπορώ να ζήσω. Τι μου λέει τώρα ο Ρινάλντι. Το κατανοώ και, πώς το λένε, το συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό. Απλά ο τόπος αυτός, και όταν λέω τόπος μιλάω για τις δυνάμεις που ενδιαφέρονταν για το τόπο, βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις πάρα πολλές φορές. Δεν είναι πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε μεγάλα σταυροδρόμια και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και κάθε φορά, ακόμα και λίγες δυνάμεις στην αρχή, λίγες πνευματικές ή κοινωνικές δυνάμεις, αντιστέκονταν και θέτανε ένα διαφορετικό τρόπο ή και μια διαφορετική στάση απέναντι σε μια κατάσταση που ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Πρέπει να περπατάμε όρθιοι μπροστά στις δυσκολίες. Να μην μας παγώνουν οι δυσκολίες, να μην μας παθητικοποιούν οι δυσκολίες. Σήμερα, ακόμα μπροστά σε αυτό το θέμα του να μην μπορεί να κάνει κάποιος κάτι κεντρικό και κάτι πιο συνολικό, οδηγεί στο να ασχολείται είτε με πιο μικρά πράγματα είτε και να αναδιπλώνεται στο ιδιωτικό και σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι κτλ. Έχω τη γνώμη ότι μπορούμε να κάνουμε και ότι πρέπει να συσπηρωθούν δυνάμεις μέσα από μια ορισμένη διαδικασία ή μέσα από ορισμένα, πώς να το πω έτσι, εγχειρήματα που θα είναι σημαντικά και που θα μπορούν να χτίζουν μια διαφορετική κατάσταση που να αλλάζει λίγο, πώς το, ακόμα και τα συσχετισμούς. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχετε δίκιο εσείς. Θέλω να πω κάτι, επειδή μου αρέσουν τα παραδείγματα. Κοντζάμ ανάκριση στα Τέμπη βασίστηκε σε πραγματογνώμονες κρατικούς, οι οποίοι άκουσαν όπως προκύπτει από το τελικό πόρισμα της ομάδας Κοκοτσάκη. Θέλω να πω, που είναι εθελοντική η προσφορά τους, δεν αμύφθηκαν. Ψάξε, τι βρήκαν. Η ιστορία του ελαίου σιλικόνης, ότι αυτό τα προκάλεσε όλα, πώς βγήκε? Το έχει καταλάβει ο κόσμος, σας διαβάσει. Πήρανε μία, παρακαλώ πολύ, εργασία, άκουσον, τριών Ιαπώνων φοιτητών στο Μεξικό, εργασία, όχι έρευνα μελέτη, την κάναν copy-paste για το τι προκαλεί το έλαιος σιλικόνης, μόνο που στο copy-paste δεν πρόσεξαν, αναφερόταν στα τερματικά και όχι στους μετασχηματιστές. Και αυτό έγινε η βάση της έρευνας. Μια ομάδα ανθρώπων αλλάζει αυτή την οπτική. Ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Ο κύριος Καχρημάνης, ένας αγρότης, τον έχουμε βγάλει 2-3 φορές, μιλάει για την ανάγκη να αλλάξει η αντίληψη των επιδοτήσεων στον πρωτογενή τομέα. Κάθε χωριό να αναρτάται ποιος πήρε τι, πού και γιατί. Απλά πράγματα. Ναι, πιστεύω ότι αν συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα σκόρπια στοιχεία για διαφορετικές πλευρές του ίδιου προβλήματος, του συνολικού προβλήματος που έχουμε, θα δείτε ότι θα συγκεντρωθούν και απόψεις και απαντήσεις και εναλλακτικές και δυνατότητες, τις οποίες αυτή τη στιγμή μας επιβάλλουν να μην τις βλέπουμε, ενώ υπάρχουν αυτά. Απλά βρισκόμαστε μετά από μια μεγάλη ήττα, να το πω έτσι, και μια απογοήτευση και μια σύγχυση. Τρομάζουμε από μεγάλα πράγματα που συμβαίνουν και λέμε είμαστε ανήμποροι να κάνουμε κάτι. Ενώ αν ξεπεράσουμε αυτό και δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι και πιστέψουμε στις δυνατότητες που έχουμε, αν τα δούμε, αν συντονιστούμε, δηλαδή γιατί να υπάρχει μόνο συντονισμός της αμέλειας που λέγατε ή συντονισμός όλων αυτών των παραγόντων κάτω από την πακέτα της Τουρκίας και να μην δούμε έναν άλλο συντονισμό ενός πνευματικού, λαϊκού, προοδευτικού, δημοκρατικού, πώς το λένε, μιας τέτοιας συσπήρωσης δυνάμεων που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και απαρχή για μια διαφορετική πορεία και ξέροντας ότι πιθανά να σημαίνει ένα νέο ξεκίνημα από την κατάσταση που βρισκόμαστε. Να μην τα φοβόμαστε τα νέα ξεκινήματα που μπορεί να μοιάζουν στην αρχή αδύναμα, αλλά μπορούν να μαζέψουν δύναμη γύρω τους και υποστήριξη στο βαθμό που θα έχουν πάθος, θα έχουν σοβαρότητα, θα έχουν σταθερότητα, θα έχουν ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την ανιδιοτέλεια και την προσφορά σαν βασικό τους και όχι το να κάνουν καριέρα μέσα σε αυτά. Και ο κόσμος
τους μυρίζεται αμέσως αυτούς που θέλουν να κάνουν διέτης πολιτικής καριέρα και τα λοιπά, και κρατάει μια απόσταση πέρα από όλες τις ιδιότυπες πελατειακές σχέσεις που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και αυτές. Και νομίζω ότι μια ενεργητική χώρα με ενεργοποιημένο λαϊκό παράγοντα, με αυτοεκτίμηση, μας λείπει η αυτοεκτίμηση, μας έχουν φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε πως δεν μπορούμε, δεν έχουμε, είμαστε πάνω κάτω καλά μας κάνουνε κιόλας, ας πούμε. Λέει ο Σωτήρης εδώ, σας διακόπτω και με αυτό θα κλείσουμε. Λέει ο Σωτήρης, μια χαρά τα λέει ο κύριος Ρινάλντι, κρατώ αυτό που είπε. Μας δημιουργούν εσωτερικά με μια μπακέτα συντονισμένη ή ασυντόνιστη μικρούς εμφυλίους για το οτιδήποτε. Μου γράφει εδώ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άντε και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, λέει, για να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές. Πλούσιοι, φτωχοί, αλλά οι πλούσιοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, οι φτωχοί είμαστε όλοι. Και η μεσαία τάξη. Προσέξτε τι μου γράφει εδώ. Φύλο 1, φύλο 2, φύλο 3, φύλο 13. Και ο καθένας γύρω από το φύλο του και τίποτα άλλο. Και φύλο, αλλά άνθρωπος και κοινωνία μηδέν. Αυτοί οι μικροί εμφύλοι, για να μην μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Ναι, συμφωνώ πολύ με τον ακροατή και νομίζω ότι είναι ένα ουσιαστικό θέμα και αυτός ο κατατεμαχισμός και αυτός ο που μετά συνοδεύεται από έναν απόλυτο σχετικισμό, δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμιά αλήθεια, και με ένα μηδενισμό, δηλαδή ότι όλα δεν υπάρχει νόημα στα πράγματα, είναι το άλλο αποτέλεσμα και αυτό είναι το μοντέλο πολίτη, ανθρώπου μάλλον, όχι πολίτη, ο πολίτης έχει καταργηθεί σαν έννοια, ανθρώπου που θα είναι, πώς το λένε, χειραγωγήσιμος και υποδιαρκή έλεγχο σε οτιδήποτε κάνει. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το πολυκερματισμό και σε αυτούς τους μικρούς εμφυλίους. Είναι ένας όρος, μια προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πάμε σε άλλα πράγματα, και μπορούμε να πάμε σε άλλα πράγματα αν το σκεφτούμε και αν συσπηρωθούμε πάνω σε μερικές αξίες και ανάγκες. Θέλω να επαναλάβετε την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον τρόπο, για μια φορά ακόμη με αυτό θα κλείσουμε, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους στο εγχείρημα αυτό το διήμερο, που είναι ένα βήμα, δεν είναι το τελευταίο, καλά κάνατε και το τονίσατε. Να πω ότι το διήμερο, για όσους είναι στην Αθήνα, είναι στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Σάββατο και Κυριακή. Την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον τρόπο θέλω. Λοιπόν, είναι υπαρξιακοελλάντα.gr. Μόλις μπείτε στο site, υπάρχει δεξιά πάνω ένα ταμπελάκι που λέει εγγραφή. Πατάτε αυτό το ταμπελάκι και υπάρχουν σαφείς οδηγίες πώς μπορεί να κάνετε την εγγραφή. Μάλιστα. Και όποιος δεν μπορεί, είπατε, υπάρχουν τηλέφωνα. Μπορεί να πάρει και να τον βοηθήσει. Τηλέφωνα και μπορούν να πάρουν να τους πούνε με ποιο τρόπο θα κάνουν την εγγραφή. Κάνοντας την εγγραφή θα έρθει ένα mail για τα link από τα οποία θα παρακολουθήσουν, γιατί μιλάω για ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, που δεν θα έρθουν στο Εθνικό Ίδρυμα, να παρακολουθήσουν το συνέδριο που αρχίζει 10:30 ακριβώς. 10:30 θα ξεκινήσουμε ό,τι και να συμβαίνει, γιατί οι χρόνοι και το να μπορέσουμε να βγάλουμε 37 ανακοινώσεις σε δύο μέρες είναι ασφικτική και ζητάμε την κατανόηση και του κόσμου. Μπορεί να διαλέξει ο καθένας ποια συνεδρία ή ποιες συνεδρίες θέλει να παρακολουθήσει. Στο τέλος θα έχουμε και μία συνέλευση στην οποία μπορούν να μπουν ερωτηματικά ή και να γίνουν παρεμβάσεις και από μακριά, και γι' αυτό έχει σημασία η εγγραφή. Και πέρα από αυτά θέλω να πω ότι η εγγραφή είναι και μία μορφή, να το πω έτσι, υποστήριξης αυτού του εγχειρήματος και αυτού του διαβήματος που κάνουμε με το συνέδριο, και ελπίζω να έχει και συνέχεια. Για να τελειώσω θέλω να σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό πριν τελειώσετε, επειδή εδώ ξέρετε ότι τα διαβάζουμε όλα. Ο Νίκος μου λέει, εγώ διαφωνώ ως προς το αν μας τα επιβάλλουν ή αν όλα αυτά οι μικροί εμφύλοι στην πραγματικότητα είναι και η εκφρασμένη εσωτερική μας διαμάχη. Αν βρούμε ποιοι είμαστε και τι επιδιώκουμε, τότε κανείς μα κανείς δεν μπορεί να μας διχάσει. Συμβαίνει και αυτό. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν το θέμα της διχόνοιας, να το πω έτσι, και της, και ό,τι προκαλεί τη διχόνοια, είναι κάτι εγγεγραμμένο στο κοινωνικό DNA των Ελλήνων από πάρα πολύ παλιά και όχι μόνο από τώρα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε ένας ζωηρός λαός, ένα ζωηρό έθνος,
που έχει δείξει ότι μέσα στους αιώνες και τις χιλιετίες μπόρεσε να δημιουργήσει πολλές προχωρημένες μορφές κοινότητας και συνύπαρξης και να βρει και πράγματα και να πατήσει σε πολύ ψηλές κορφές σκέψης αλλά και κοινωνικής οργάνωσης. Και την ίδια στιγμή έχουμε και το, πώς το λένε, είμαστε χρεωμένοι και με πολύ αρνητικές καταστάσεις και στιγμές που αυτό το θέμα της διχόνοιας ή αυτού του πολυκερματισμού και το να δημιουργούνται όλες αυτές οι μικροί εμφύλοι και οι μεγάλοι εμφύλοι κάποιες στιγμές δηλαδή μπορεί να δημιουργήσανε τεράστια προβλήματα. Και επομένως νομίζω ότι σήμερα απαιτείται μια νέα κοινωνική, εθνική, λαϊκή ενότητα η οποία δεν προκύπτει από τη συσπήρωση γύρω από ένα κόμμα ή από γύρω από ένα, θα γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο που να προάγει κάπως όλα τα πράγματα σε μια κατεύθυνση που να μπορεί ο τόπος, η χώρα, η κοινωνία, ο λαός να υπάρχουν με ένα πιο θετικό και ουσιαστικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρινάλντι. Θα κλείσω με αυτό που έστειλε η ζωή σας το αφιερώνει. Σε σκοτεινούς καιρούς ας είμαστε αρκετά ξεροκέφαλοι ώστε να συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε πείσμα των γεγονότων ότι το να είσαι άνθρωπος αξίζει τον κόπο. Εδουάρδο Γκαλεάνο. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.